Γνωρίζω πολύ καλά τι διακυβεύεται σήμερα για τη χώρα. Επί τρεις μήνες, καθημερινά, αλλάζουμε την εικόνα της Ελλάδας. Και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, διαπραγματευόμαστε σκληρά για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Έχουμε ήδη, και στα εργασιακά και σε άλλα, αλλάξει πολλές, πάρα πολλές, από τις αρχικές προτάσεις της Τρόικας. Και η διαπραγμάτευση αυτή συνεχίζεται. Προσέξτε, το μόνο μου πάντα κριτήριο είναι η Ελλάδα και το μέλλον της. Από αυτήν την ευθύνη πίσω δεν κάνω. Και δεν θέλω να σκεφτώ καν τι θα συμβεί αν αυτή την ώρα δεν κρατήσω σταθερά το τιμόνι. Κοιτάζω μόνο μπροστά, ζητώντας τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα. Θα σώσουμε την Ελλάδα όσοι το τολμήσουμε.